Μάσκα δεν έχω να γυρνώ στο καρναβάλι ετούτο. Μόνο μια απόχη να τριγώ τη θάλασσα στην πονηριά και τη σιωπή στον πλούτο. Βάρα καλή, βάρα γερή, μια του φεκιά ζαχαρωτή. Κι άσε να νιώσει γαλαρία του χαρτοπόλεμου τη βία. Σκουπίδι η σκέψη, την πετώ. Τη λογική απαρνιέμαι. Με ένα σαράκι αρμένικο, για δρόμους που δεν θέλησα, στις χαραυγές ξεχνιέμαι. Βάστα το νου. Βάστα το νου να μην γκρινιάξει του καιρού. Που φτιάξε με τον πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φιλαράκια της ΕΡΤΡΙΑ, απόψε η Βόλτα βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Θεσσαλικού Κάμπου. Ήρθε να συναντήσει ένα συνθέτη που μακριά από κάθε μόδα και επιρροή χτίζει αθόρυβα και διακριτικά ένα δικό του μουσικό κόσμο ή μάλλον μας αποκαλύπτει έναν άλλο μουσικό κόσμο και νομίζω δεν μας έχουν μείνει και πολλές ευαίσθητες κεραίες εμάς τους υπόλοιπους για να τον νιώθουμε. Ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής συχνά των τραγουδιών του, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, είναι ένα σπάνιο δείγμα από αυτό που έχουμε χάσει στις μέρες μας και νομίζω ανεπιστρεπτεί για τους περισσότερους από εμάς. Είναι ένας από τους τελευταίους απογόνους της δημοτικής ποίησης. Και με συγχωρείτε που τα λέω αυτά, αλλά τα οφείλω ως πρόλογο. Ένας εκπρόσωπος μιας αλωτινής, έντιμης και ευαίσθητης παλικαριάς. Τώρα, εγώ τα λέω, κύριε Παπακωνσταντίνου, αυτά ακριβώς γιατί τα πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι σε όποιους από τους θεατές μας είναι γνωστά τα τραγούδια σας, όχι απλώς συμφωνούν και προσυπογράφουν. Για τους υπόλοιπους νομίζω ότι ό,τι φανεί μέσα από αυτή την εκπομπή θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για να το διαπιστώσουν και οι ίδιοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που μας δεχτήκατε στη Λάρισα. Και ήρθαμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και να ξεκινήσω με το ότι ουσιαστικά ήρθα να κάνουμε αυτή την εκπομπή για να μάθουμε πράγματα. Για να ρωτήσω, να κάνω μια μαθητεία σε απορίες που έχω και που νομίζω ότι κανείς δεν μπόρεσε, το τελευταίο καιρό προσπαθώ και παρακολουθώ πολύ καιρό αυτά τα τραγούδια. Νομίζω κανείς δεν μπόρεσε λοιπόν να κάνει αυτό το συνδυασμό στίχου και μελωδίας και να βγάζει κάτι αλήθειες και για τον έρωτα, για το θάνατο, άμεσες και στοχασμένες συγχρόνως. Η απορία η πρώτη είναι πώς έτσι μέσα σε ένα κόσμο που
Έχει επιρροές από έντεχνο τραγούδι, από ροκ, από pop, από λαϊκά, από διάφορα τέτοια πράγματα, τις μπαλάνες της Δύσης. Εσείς μοιάζετε ένας απευθείας απόγονος του δημοτικού τραγουδιού. Καταρχήν είμαι θαγενής της Υπαίθρου. Επομένως, ξέρω κι εγώ ότι τουλάχιστον μουσικά λειτουργώ αρκετά πρωτόγωνα. Σε σχέση με το στίχο, είναι αλήθεια ότι προσπαθώ να γράψω όπως είναι η δημοτική ποίηση. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνω όμως. Ναι. Υπάρχει μέσα το λόγιο στοιχείο που τόσα χρόνια στα Θρανία μπήκε σαν σαράκι. Ελπίζω να το αποβάλω κάποτε. Να και μόνο ο παραλληλισμός όμως δείχνει ότι μάλλον ξέρετε καλά να χρησιμοποιείτε το παραδοσιακό, το δημοτικό στοιχείο, ακόμα και στο λόγο. Δεν μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, να μιλήσουμε στον ελληνικό, βεβαίως. Το ότι γνωριζόμαστε βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μιλάμε με το «Γεια σου, ρε Θανάση». Γιατί όχι. Όχι, βεβαίως, εντάξει. Εάν αυτό διευκολύνει τη συζήτηση, καμία αντίρρηση. Εγώ θέλω να κρατάω κάποιους τύπους στην αρχή των εκπομπών και μετά σπάει ο πάγος που λένε. Λοιπόν, και το σαράκι που ανέφερες μόλις πριν είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι η λόγια επίδραση των Θρανίων δεν έπιασε και πάρα πολύ τόπο. Προσπαθώ πάντως. Ναι. Γιατί η απλότητα που υπάρχει στη δημοτική ποίηση είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Ναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε αυτά, να συζητήσουμε λίγο περισσότερο, να μάθουμε επιγραμματικά, αν θέλεις, το πώς ξεκίνησες και πώς μπλέχτηκες με τα τραγούδια και το ότι δεν είναι αυτό το επάγγελμά σου. Δεν σπούδασες αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Αποφεύγω να λειτουργήσω επαγγελματικά στη μουσική. Θέλω να είμαι ερασιτέχνης. Εραστής και όχι σύζυγος. Θα σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ καλά κατάλαβα πως μπήκα σε αυτό το χώρο του τραγουδιού. Παλιά θυμάμαι στίχους έγραφα. Από μικρός που λένε. Ναι. Παιδιόθεν. Ναι. Μάλιστα κάποτε είχα στείλει και στο Μάνο τον Λοΐζο, ήταν να γίνει κάτι, αλλά πέθανε. Μάλιστα μου είπε ότι το πρώτο εγκεφαλικό θα έπαθε όταν διάβαζε τους δικούς μου στίχους. Σιγά σιγά όμως πήρα και ένα τζουρά στα χέρια μου. Ναι. Από την πατρίδα σας, από τη Θεσσαλονίκη, το Δεκαβάλα, αν έχεις υπόψη σου. Ναι, βέβαια. Άρχισα εκεί να παίζω κάποια βραματάκια. Ποτέ δεν έγινα βέβαια καλός οργανοπαίχτης, γιατί από την πρώτη στιγμή που πήρα στα χέρια μου το όργανο, προσπάθησα να βγάλω μελωδίες. Ναι. Τι έπρεπε να κάνεις κανονικά, δηλαδή, να μελετήσεις. Ναι, να αφιερώσεις κάποιο χρόνο, να κάνεις κάποιες ασκήσεις, αλλά όλα αυτά μου φαινόταν βαρετά. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Ναι. Και από τότε μέχρι και σήμερα παίζω το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν έχω προοδεύσει. Ίσως έχει και αυτό σχέση με τον πρωτογωνισμό που ανέφερες πριν και μόνος σου. Ναι. Δηλαδή δεν θέλεις να βελτιώσεις τις πρωτόγονες σχέσεις. Μπορεί να θέλω, αλλά δεν μπορώ. Πάντως για τον περισσότερο κόσμο, μια και δεν το ξέρει ίσως να κάνει το συνδυασμό, το πασίγνωστο πρώτο τραγούδι που δόθηκε σε στίχους σε επώνυμο και μάλιστα έγινε και τεράστια επιτυχία είναι ο Γάτος. Ναι, του ήταν... Βασίλη Παπακοσταντίνου βέβαια, στον δίσκο και η μουσική. Ναι. Του στίχους έγραψα εγώ, ήμουνα τότε... Ο Γάτος ο Πονηρός και λοιπά. Ήμουνα στο γυμνάσιο και ήμουνα πολύ πιο, έτσι, ντούρος. Πολύ πιο δυναμικός. Τώρα έχουν καταλαγιάσει κάπως τα πράγματα, προσπαθώ να είμαι το έχω πιο ήρεμος. Και στους στίχους. Δεν έχουν την επιθετικότητα, ας πούμε, και την δύναμη, έτσι, τη δυναμική μάλλον του Γάτου που ήθελε να τα κάνει όλα σμπαράλια γύρω του. Είναι και η μοίρα του χρόνου, νομίζω. Ο χρόνος είναι σταυρωτής και σιγά σιγά σε φέρνει στα μέτρα σου, πιστεύω. Η κάθε ηλικία μάλλον έχει τα μέτρα της. Ναι. Τώρα ένας νέος δεν μπορεί να μην τα λέει αυτά τα πράγματα. Αυτό το χρόνος είναι σταυρωτής τελικά ισχύει για όλους. Δεν αντέχει κανένας να κρατήσει για πάντα τις αντιστάσεις του. Μπροστά στον χρόνο κανείς. Ναι. Νομίζω. Ίσα-ίσα μας φέρνει στα ίσα μας, δηλαδή, ο χρόνος. Α, εκείνος μας τρώνει. Δεν άκουσες προηγουμένως ο κύριε Νικόδημος εδώ που αποκαλεί όλους... Πώς κύριε Νικόδημε, χαδιάρι μου. Να πούμε... Χαδιάρι μου. Ο χρόνος του το έδωσε αυτό το πράγμα, αυτό το δώρο. Να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ παλιά ταβέρνα, ένα κρασοπουλιό, θα έλεγα εγώ παλιό, της Λάρισας. Το οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή, βέβαια, το δουλεύουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ένα σύλλογος. Ένα σύλλογος.
αλλά ανήκει στον κύριο Ευάγγελο Νικόδημο που μόλις ανέφερες. Ναι. Και είναι εδώ κοντά μας και κάποια στιγμή θα μας πει και δύο λόγια κι ένας. Να πάμε όμως να ακούσουμε κάποιο τραγούδι. Ναι. Ε? Πολύ μιλήσαμε, μην κουράσουμε και τις θεατές μας. Άιντε με στη ζυγή, στο πυρωμένο κέντρο. Άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Άιντε και φτερά πολυθωμένα απ' τα κορμιά τους. Μακριά, μακριά στην Ανδρομέδα. Άιντε πίνουν τσίπουρο και το λαγκέρα. Άιντε κάτι όντα περίεργα κι ωραία. Άιντε πούνε μόνα και ψάχνουν για παρέα. Φύτρωσε μια παπαρούνα. Άιντε που έχει στόμα, στόμα και δαγκάνι. Άιντε κι όλο λέει πως δεν το ξανακάνει. Συντροφιά λοιπόν με τα τραγούδια, τους στίχους, τις μουσικές και τον ίδιο τον Θανάση Παπακοσταντίνο, τον δημιουργό τους, στη Βόλτα απόψε. Είχαμε μείνει λιγάκι πριν το τραγούδι, στη σχέση με το δημοτικό τραγούδι που δείχνεις να έχεις και έχω πραγματικά, παραλαμβάνω, απορίες εκεί. Δηλαδή πώς προκύπτει αυτή η φόρμα του Ιαμβικού 15 σύλλαγου τόσο πηγαία. Κόβω τη θάλασσα στα δυο και ανοίγω μονοπάτι. Πού είναι το άλλο? Όλα είναι έτσι.
Ποιος είδε δέντρο μοναχών άχει ρηγμένα φύλλα. Ποιος είδε και τις αγκαλιές που δώσα και που πήρα. Καθόμουν στον καφενέ και έβλεπα τα μανάρια να περπατούν καμαρωτά και να μου σκοβολάνε. Όλα είναι το τα-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 τα. Ο Ιαμβικός 15 σύλλαβος. Και όχι μόνο τώρα και στα παλιότερα τραγούδια. Αυτά είναι από τον δίσκο στην Ανδρομέδα και τη Γη. Αυτό το θεωρείς είναι... πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για να καταλάβω. Είναι πλεονέκτημα, τεράστιο πλεονέκτημα. Σπάνια μπορούμε δείχνει μια μονοτονία πάντως στον τρόπο γραφής. Είναι σε σχέση όμως με αυτή τη λιτότητα και τον, που το έχουν πει άλλοι πριν από μένα, έτσι, ότι είναι ο πλούτος ακριβώς του δημοτικού τραγουδιού. Είναι αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα στις μέρες μας. Ναι. Ένας παλιός Κινέζος έλεγε ότι η αφαίρεση προσθέτει και η πρόσθεση αφαιρεί. Όσο λιγότερα στοιχεία υπάρχουν σε ένα δημιούργημα, ναι, τόσο πιο σημαντικό πιστεύω ότι είναι. Ναι. Και για τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Οι λέξεις μου είναι που είναι περιορισμένες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Οι περισσότεροι όταν γράφουν σήμερα τραγούδια θα βάλουν σίγουρα μέσα TV, θα βάλουν γιάπικα, θα βάλουν celebrity, θα βάλουν, πώς το λένε, δηλαδή μια αντίληψη αγγλοελληνικών που χωρίς να με παραεξηγήσουν οι υπεύθυνοι του κλικ, διότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, έχει εκχυδαϊστεί και έχει γίνει μια κλικ φρασεολογία της καθημερινότητας για να δείχνουμε μοντέρνη. Ενώ εσύ έχεις από Κιούνγκια, Καφενέ, Νυχτέρι, Ο Βούβαλος στην Πόρτα, Το Μάνταλο, Τα Σωθικά μου, Το Κυρά μου, λέξεις παλιές, λέξεις βαριές, λέξεις γεμάτες, ένα και ένα θέλουν, ακόμα και στα απλά σου, λες το Άιντε και το Αμάν, έτσι. Αυτά βγαίνουν να... Προσπαθώ να μάθω, ναι, την παιδεία σου και τη σχέση με αυτά τα πράγματα, να το μάθουμε όλοι μας δηλαδή. Ένα πρώτο είναι ότι μεγάλωσα έξω στην Ήπεθρο. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Ναι. Στην Ήπεθρο που το τραγούδι που ακούγεται είναι το δημοτικό. Ακόμα. Στην παλιά την ηλικία, ναι, στην περασμένη τη γενιά, η μάνα μου και ο πατέρας μου όταν δουλεύουν έξω στα χωράφια τραγουδάνε τα δημοτικά τραγούδια. Και όχι μόνο αυτοί. Εσύ έχεις δουλέψει πολύ στα χωράφια. Έχω βγάλει ένα δύστιχο που λέει... Σκαλίζω τα μπελάκια μου, τα χόρτα με φοβούνται. Σηκώνω το τσαπί ψηλά και οι σβόλοι κατουριούνται. Ελάχιστα έχω δουλέψει. Ναι. Αλλά όταν το κάνω, το κάνω με πολύ τσαβουκά. Για να έρθουμε ξανά λίγο όμως στο πώς αποφασίζεις να ασχοληθείς με το εμπόριο, αν θέλεις πια, των τραγουδιών σου. Ιστορικά δηλαδή, χρονικά, είπαμε για το γάτο πριν, μετά, αρκετά μεγάλο διάστημα κενό. Τι έκαμε σε εκείνο το διάστημα, έγραφες απλώς? Ναι, έγραφα, πάντα έγραφα. Πίστευα ότι, και πιστεύω ακόμα και τώρα, ότι η καλύτερη στιγμή στη φάση της δημιουργίας είναι η στιγμή της γένας. Δηλαδή όταν βγαίνει μια μελωδία ή ένα στίχος. Ναι. Αυτά που σου προσφέρει εκείνη τη στιγμή είναι πολύ περισσότερα από οτιδήποτε ακολουθήσει. Από εκεί και πέρα όμως, αφού μαζεύτηκαν πολλά, είδα ότι άρχισαν να κλωτσάνε σαν το μωρό της Ροζμαρή. Yeah. Σαν τα χίλια άλογα. Ναι, σαν τα χίλια άλογα. Και είπα να τα βγάλω. Yeah. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητες κρύβονται πίσω από αυτό το πράγμα. Η ανάγκη για επικοινωνία που λένε όλοι, κάποια άλλα πιο ταπεινά. Καλό ερώτημα. Ναι, και το έθεσες μόνο στον εαυτό σου. Για βρες την απάντηση λοιπόν. Είμαι πιο σκληρός κριτής. Πάντα. Νομίζω ακόμα και όταν το κρύβουμε προς τα έξω, ο πιο σκληρός κριτής και αυτός που μας ξέρει καλύτερα είναι ο εαυτός μας. Αλλά γιατί το έκανες, αλήθεια? Ένας λόγος είναι όντως για να επικοινωνήσω, να συναντήσω άλλους ανθρώπους. Έστω και μέσα από αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μέσα από τα Ερτζιανά. Από τη δισκογραφία. Ναι, από τη δισκογραφία γενικά. Βέβαια η συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο είναι η καλύτερη του είδους. Αλλά και μέσα από τέτοιες διαδικασίες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πιστεύω ότι κάπου όταν κάποιος νιώθει για τα κομμάτια μου μια θέρμη, μου έρχεται αυτό το πράγμα. Ναι. Εδώ στη Λάρισα, γιατί τουλάχιστον την περσινή χρονιά στη Θεσσαλονίκη ανέβηκες και είχες και ζωντανή εμφάνιση στην Έγλη. Εδώ στη Λάρισα, στο παρελθόν, κάνεις εμφανίσεις? Μόνο μία φορά. Μόνο μία φορά. Πώς πήγε? Δεν μου άρεσε και πολύ, γιατί δεν είχαμε κάνει και πολλές πρόβες, αλλά ήταν και σε ένα χώρο που
Δεν υπήρχε το αλκοόλ στη μέση, λίγο να χαλαρώσει την κατάσταση. Ήταν μια αίθουσα. Σχολική γιορτή. Ήταν ο κόσμος από κάτω και περίμενε να ακούσει. Μάλιστα. Δεν ήταν τόσο καλά, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω ότι χρειάζεται τις περισσότερες φορές να παρέμβει και το αλκοόλ για να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Οι Ινδιάνοι έκαναν χρήση ουσιών, αλλά με έναν άλλο τρόπο από αυτό που τις κάνουμε εμείς σήμερα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα αυτό που μου είπες μου έδωσε το έναυσμα για να σε ρωτήσω. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, να φτάσουμε στις εκστάσεις μας αλλιώς? Έτσι όπως είμαστε σήμερα ή και ανέκαθεν πάντα ο άνθρωπος χρειάζεται υποβοήθηση? Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αρκεί να γίνονται με σεβασμό και με μέτρο. Οι Ινδιάνοι που λες είχαν το μέτρο της φύσης. Η φύση δίνει το δικό της μέτρο και την αρμονία σε αυτούς που ζουν κοντά της. Σε εμάς που έχουμε φύγει από τη φύση και ζούμε σε ένα απάνθρωπο περιβάλλον, έξω από την ανθρώπινη κλίμακα, η πολυκατοικία δεν είναι, ας πούμε. Εσύ που ζεις, σε πολυκατοικία ζεις? Ναι, αλλά δείχνεις πάλι στα τραγούδια να υπάρχει μια πολύ στενή σχέση και με τα στοιχεία, για να μην πω και με τα στοιχεία της φύσης, ας πούμε, από τα δέντρα, από τους αστερισμούς, ο Αλτάιρο, ο Βέγκα. Ακόμα και ο τίτλος «Στην Ανδρομέδα και στη Γη» είναι ένας τίτλος που δείχνει, είναι έξω από τη ζωή της πολυκατοικίας και αυτήν την απανθρωπιά της αστικής ζωής μας και της ζωής της πόλης που έλεγες πριν. Πώς τα καταλαβαίνεις και βρίσκεις διεξόδους? Φεύγεις? Λειτουργεί σαν αντίβαρο, υπάρχει ανάμνηση, μεγάλωσε σε μονοκατοικία έξω στα χωράφια. Αλλά και τώρα, η Λάρισα δεν είναι, έχει τις διεξόδους. Δηλαδή, 5 λεπτά από εδώ υπάρχει το χωράφι, υπάρχει το χορτάρι, υπάρχει ο ήλιος, τον βλέπουμε, το φεγγάρι, μπορούμε να το δούμε. Στην ακόμα. Αθήνα ίσως δεν μπορείς να το δεις ακόμα γι' αυτό. Ναι. Είναι μια τράτα ολόχρυση με σουρωτήρι πάτο, στο σκότος πλέα βύθιστη με πλήρωμα φευγάτο. Αντίπανια που γάμισα και για κουπιά τα χέρια, ψαρεύει αναστέναγμους και τους πουλάει στα αστέρια. Ωραία η βάρκα μας γιώσα, ωραία η κουρελού γιώσα, ρε πότε εδώ και ποταλού, μες στα πελάγι του ουρανού. Ωραία πότε εδώ και ποταλού, η βάρκα μας η κουρελού. Χιλιάδες ματιά την κοιτάν, καρδιές την προσκυνάνε, κι όσοι παραλογίζονται που πάει τη ρωτάνε. Πηγαίνω μέσω πελαγά με τα λμπουρά της νίκης, για να χτενίσω τα λιτά μαλλιά της Βερενίκης. Ωραία η βάρκα μας γιώσα, ωραία η κουρελού γιώσα, ρε πότε εδώ και ποταλού, μες στα πελάγι του ουρανού. Ρε πότε εδώ και ποταλού, η βάρκα μας η κουρελού. Φεγγάρι παλιό φεγγαρό,
φεγγάρι μεταξένιο. Τη νύχτα κάνεις φωτεινή και με ένα άλλο παρμένο. Η πρώτη και καλύτερη σε ψάχναν στα ριάκια, κι εγώ από τη Λάρισα σου στέλνω τραγουδάκια. Πολύ ωραία. Να πιούμε και ένα ποτηράκι στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Σε αυτό το περιβάλλον που ήρθαμε και ζυγιάζουμε τις απόψεις μας, τις ζυγαριές, τις ωραίες που έχουμε εδώ. Τις δικές σου δηλαδή πιο πολύ για τον κόσμο. Εγώ λέω, αλλά εσύ δεν λες. Φαίνεται σ' αρέσει πιο πολύ να γράφεις. Ναι. Τελικά. Δεν είσαι ομιλητικός τύπος. Πώς θα γίνει να προκαλέσω να πεις περισσότερα? Παίξε παιχνίδι. Από εκεί. Λοιπόν, ωραία, πάμε εδώ. Αυτό είναι, το έχω εκτιμήσει, ας πούμε έτσι, με τα λίγα νεοελληνικά που μάθαμε στο σχολείο, ότι είναι μια μπαλάντα, δηλαδή αυτό που λέγαμε στο δημοτικό τραγούδι παραλογή. Mm. Διηγείται μια ολόκληρη ιστορία. Καθόμουν στον καφενέ και έβλεπα τα μανάρια, πώς περπατούν καμαρωτά και πώς μοσχοβολούνε. Φεύγει η Βέρα, θυμώνει η Βέρα, σηκώνεται και φεύγει. Την πετάει. Ναι, ναι, ναι. Η Βέρα τον σφίγγει, αυτό την πετάει. Πέφτει, την πετάει μέσα στο κύμα, τη βρίσκει το ψάρι, την τρώει και κατά κακή του τύχη. Το βράδυ λέει του Σαββάτου, βρέθηκε στο πιάτο του το ψάρι, το ανοίγει και ξανά έχει τη Βέρα στο χέρι του. Εξαιρετική ιστορία. Είσαι παντρεμένος. Ναι, οι παντρεμένοι δεν πρέπει να τρώνε ψάρια. Μάλιστα. Υπάρχει και μία άλλη ιστορία εδώ με τους καλογέρους. Τι είναι ο πειρασμός, γιατί το βάζεις έτσι δηλαδή, ότι εδώ οι καλογέροι δεν θέλουν ντε και καλά να περάσει η γυναίκα δαίμονας μπροστά τους, είναι αδύναμα σκαριά. Και λες μετά, η πίστη θέλει στήριγμα, Θεό που να λατρεύεις και μοναστήρι πέτρινο και λύσα μαύρη απόχη, στρώμα από άγριο μαλλί, τα όνειρα να διώχνει. Τόσο άσχημα πρέπει να περνάμε? Ή μόνο για τους καλογέρους ισχύει αυτό? Και για όσους μονάζουν αλλού, οπουδήποτε και μέσα στην ψυχή τους. Αλλά εσύ έχεις βάλει το στίχο στο μικροσκόπιο, από ό,τι βλέπω και... Δεν θα έπρεπε να το ψάξω τόσο πολύ. Εσύ όταν τα γράφεις, δεν θέλεις κάτι να πεις? Πρέπει απλώς να τα αφήνουμε έτσι να μεταδίδεται. Εγώ το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι με έχει συνεπάρει αυτός ο κόσμος των τραγουδιών σου. Με την έννοια δηλαδή του ότι δεν περιγράφονται συχνά τέτοιες, με τέτοιον τρόπο, ούτε οι σχέσεις μας, ούτε οι σχέσεις μας με τις ψυχές. Έχεις μια μανία μικρή με τις ψυχές. Να φύγουμε από τον πειρασμό, δεν μου απαντά για τον πειρασμό. Ξέρεις, πάμε στις ψυχές. Γενικά όμως να σου πω ότι αυτά που θα πω εγώ πάνω σε ένα στίχο που έγραψα είναι μία εκδοχή. Πολλές φορές λέγοντας αυτή την εκδοχή μπορεί να απογοητεύσω κάποιους ανθρώπους που έχουν δει στους στίχους άλλα πράγματα. Και ίσως δεν είναι σωστό αυτό. Πολύ διπλωματική απάντηση. Όσο πιο ασαφή είναι τα πράγματα και τα συναισθήματα, όσο πιο εύκολο μπορεί κάποιος να βρει δικά του στοιχεία μέσα, τόσο πιο καλό για το ίδιο το τραγούδι. Αυτό που ρωτώ δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το πώς θα το πάρει κάποιος τραγούδι, γιατί ρωτώ κάτι μετά, ας πούμε, για τη σχέση μας με τις ψυχές. Γιατί λες ότι τόσο πολύ τους έχουμε εγκαταλείψει και αδιαφορούμε, ας πούμε, τους τεθνεώτες, εμείς οι ζώντες, και θα έπρεπε να είχαμε άλλη σχέση? Αυτό το είναι από τη μεριά των ψυχών, εγώ που έχουν φύγει. Δηλαδή, υποθέτω ότι αν είμαι ψυχή, αν ήμουν ψυχή που είχα φύγει, θα ήθελα να με θυμούνται. Θα είχες μια τσατίλα, ένα παράπονο. Θα ήθελα να με θυμούνται. Ναι. Καλά, να μην ρωτήσω τίποτε άλλο. Να τα λέμε σιωπηλή. Κάνουμε ξανά ένα time out. Να πάμε στα τραγούδια σου πάλι. Μέσα. Έτσι, τα οποία είναι με φίλους σου μουσικούς εδώ και ίσως είναι μια ευκαιρία να πούμε και ποιοι είναι. Είναι η μουσική που παίζουν στα τραγούδια μου όταν τα πρωτογράφω στο demo.
και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των τραγουδιών. Είναι ο Γιώργος Δελιγιάννης που παίζει πνεστά και κρουστά, ο Κώστας Βελίες που παίζει βιολί. Είδες πως ταιριάζει το όνομα με το όργανο. Ήταν μοιραίο γι' αυτό. Στιγμάτισε. Ο Θανάσης Κεφάλας που παίζει κιθάρα. Εγώ που προσπαθώ να παίξω και να τραγουδήσω. Και ο Μίτσος που δεν ξέρω το επίθετό του που θα κάνει δεύτερες φωνές. Μάλιστα. Ωραία. Κάτω από το μαξιλάρι βαθύ πηγαδί που μέσα κατοικούν οι ψυχές που σ' αγαπούν. Παλεύουν κάθε βράδυ με τα κιούγια στο σκοτάδι να φτάσουν στα ψυχή. Λάει στο μακαράγια. Να σου μιλάνε στον ύπνο, να σε βάζουνε σε κήπο, μα γυάλι και λόγους με χειμώνα. Κι όταν σαν αταράσει για τα σκάρτα που έχεις πράξει κι μα φάρμα καιρό να σου δίνουν φυλακό. Πάει μαλλί από μετάξι που πουν μέσα του φυλάξι Αγίο Αθλική που γίνει μια μαλλική. Έρχονται και σε μένα πρόσωπα μονημένα άδεια και χρώμα από πριν κι από μετά. Το κρατάν στο χέρι στο ταξίδι στο καρτέρι. Κάτω από το μαξιλάρι ρυπνώνται οι ψυχές, φίλε μου τώρα γε. Σε ένα κατάστημα λοιπόν αλφα κατηγορίας, εκεί ναι, όπου γυρίστηκε έτσι και η εκπομπή με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, ναι, σε μια θα έλεγα παλιά ιστορική ταβέρνα της Λάρισας. Από τις πιο παλιές. Και ως είναι ο Παντοπολείο. Ως είναι ο Παντοπολείο. Βρισκόμαστε στην τροφιά με τον ιδιοκτήτη του. Ναι. Εγώ. Κύριε Βαγγέλη Νικόδημε, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που μας δέχτηκες και εγώ σας σε αυτή ευχαριστώ την όμορφη γωνιά σου. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τόπεδα. Θέλεις να μου πεις ναι, δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε. Ναι. Στην αρχή από τον πατέρα ζούσε και ο πατέρας ή του ταβέρνα όπως τώρα με τα τραπέζια. Μετά τα κατήργησε ο πατέρας, δεν ήθελε ποτά. Ναι. Και το κάναμε κατάστημα, το γύρισαμε Παντοπολείο και κρασά χοντρικής πωλήσεως, δηλαδή δίναμε ναι, με τα βαρέλια κρασά. Εκείνο ήταν χαμαλίκα. Ναι. Ο πατέρας μου ήθελε να με σπουδάξει, μένα γιατί ήταν βαριά η δουλειά. Εγώ λέω, μ' αρέσει η δουλειά, πάω να καθίσω στο μαγαζί. Μα δείξει να σε σπουδάξω, λέει ο πατέρας. Όχι, θα καθίσω στο μαγαζί, μα είναι βαριά η δουλειά. Ας είναι. Και κάτσε εδώ. Και αγωνίστηκα όλα τα χρόνια αυτά και έφτασα στην ηλικία αυτή με πολύ
ζόρικη δουλειά, δηλαδή βαριά δουλειά. Ναι. Τα σκαλοπάτια που 2-3 τα ανέβαιναν, ναι, τυλιάνε κρασί, φρέσκο που κάτω. Έχεις και κελάρι. Ναι, κάτω είναι η αποθήκη κρασό. Ναι. Θεία έρχονταν να πάρει ένα κρασί για το σπίτι, να μου φέρνει ένα κιλό, δύο κιλά. Ο Κάδης τότε, με την οκαμιά ο κρασί, ήθελε κρύο από κάτω, γιατί το υπόγειο ήταν δροσιρό, εκείνα τα χρόνια δεν ήταν ψυγεία. Ναι. Λοιπόν, και τους έκανα εγώ τα κέφια. Τα σκαλοπάτια από 2-3 τα ανέβαινα εγώ για να ανεβαίνω γρήγορα, να εξυπηρετώ τον πελάτη. Όταν βγάζαμε τα βαρέλια και πηγαίναμε να φέρουμε μούστα από τη Χαλκίδα, από τη Σαντορίνη, από την Κρήτη, να πούμε, αγωνίστηκα πάρα πολύ. Να βγάζει τα βαρέλια όλα, να τα στέλνουμε με το καράβι, να πούμε στη Χαλκίδα, να βλώνουμε από εδώ πέρα. Το τρένο μας έδωνε βαγόνια, το βάζουμε και πηγαίναμε με το Βόλο. Στο Βόλο να βλώνουμε καεί, πηγαίνουμε στη Χαλκίδα, φορτώναμε το καΐ και ξεφορτώναμε στη σκάλα στο Βόλο, μεγάλη τυράγνη είχα διάρρημα. Κατάλαβε. Βέβαια. Διότι τότε δεν υπήρχαν, ήταν με τα κάρα τότε από το σταθμό, τα κουβαλούσαμε τα βαρέλια από ένα από δύο, γιατί ήταν μεγάλα από 500 σοκάδες, 1000. Δύο βαρέλια, 1000 τόσες σοκάδες. Αυτό λοιπόν, που το λέτε πάντα από παλιά. Από παλιό είναι. Όχι, αυτό που λέτε τώρα που είπατε χαδιάρι μου. Ναι. Είναι τόσο τρυφερή έκφραση. Είναι να ευχαριστήσω τον άλλον. Α, μάλιστα. Κατάλαβες. Ναι. Διάβατε τώρα σε... Εσπάνια λέξη. Και λέξεις, δεν τη λέτε συχνά λέξεις, γι' αυτό. Θες με έναν κομματιά. Γεια σου, Λεβεντιά. Ναι. Κατάλαβες. Έχει μέσα σημασία. Έτσι τον βρήκα και από τον πατέρα μου. Τώρα μετά από τόσα χρόνια πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Α, άλλαξαν πολύ καδιέρα μου. Τώρα με τη φραγκιά αυτά τα μηχανήματα ζαλίσκα εγώ να σου πω. Τι θα πει μετά, πια, με τη φραγκιά? Ναι, ο πατέρας μου έλεγε αν κάνα μηχάνημα που έβγαινε, ναι. Φράγκικο δηλαδή. Α, ήταν η φράγκη τότε. Φλάκωσε η φραγκιά. Φλάκωσε η φραγκιά. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα, ναι. Δηλαδή τώρα άλλαξαν τα πράγματα πολύ και εγώ τα βλέπω τα μηχανήματα και τα θαυμάζω καδιέρα. Ναι. Δεν μου λέτε, έρχεται τώρα όμως κόσμος εδώ? Τώρα. Ναι. Δηλαδή κόσμο για πελάτες. Για πελάτες, ναι. Έρχονται το, το μαγαζί, άφησε εποχή εδώ πέρα. Εδώ ήρθαν από την Αθήνα, οι ηθοποιοί περάσαν από εδώ πέρα που έρχονταν να παίξουν παραστάσεις. Ναι. Έρχονταν και το θαύμαζαν το μαγαζί. Το αγαπούν. Α, και τρώγαν και πίνανε εδώ πέρα. Εσύ έρχεσαι? Και εγώ δεν είμαι τόσο εκκλησιακό παιδί, τώρα το έκοψα γιατί πέρασα καρδιακό έμφραγμα πολύ μεγάλο. Και μετά κόψαν οι γιατροί. Προτύτερα το ρωφούσα από το πρωί. Ένα-δυο ποτήρια, μια ρέγκα αρπάζαμε, τρώγαμε για κολατσό και πίναμε το πρωί το για κολατσό. Ναι, ναι. Μας άρεσε το κρασί. Αντί για νερό πίναμε κρασί. Μας άρεσε. Και νομίζαμε ότι μας έδωνε δύναμη, πετούσαμε. Αγαπούσαμε τη δουλειά. Απάν κατά πάν. Πώς χρονώ είσαι τώρα κύριε Βαγγέλη? Τώρα είμαι 89 χρονού τώρα. Τώρα το Γενάρη ακριβώς. Μπαίνω στα 90, θα έχω τα γενέθλια. Γερός να είσαι. Να είσαι καλά, Χαδιέρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστήσω πολύ. Να ζήσεις. Και να ζήσεις και άλλα για το χρονιά. Χαίρεσαι όσο κόσμο. Όσο με γραμμένα, Χαδιέρα. Όσο δουλεύω, τόσο νομίζω με δίνει ζωή. Να είσαι καλά. Στα ποδάρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Και εγώ επίσης, Χαδιέρα. Καθόμουνα στο καφέ με αμάν αμάν και βλέπα τα μανάρια να περπατούν καμαρωτά αμάν αμάν και να μοσκοβωνάμε. Κι όσο το μάτι θολώνε που φορούσε γκάζωνονταν στο δάχτυλο και τον Πετρό βολούσε. Θα πάμε λίγο στην Αγία Νοσταλγία, τον προηγούμενο μεγάλο δίσκο, ο οποίος έχει και μελοποίηση τριών ρουμπαγιάτ του Ομάρ Κάγιαμ. Τι είναι τα ρουμπαγιάτ, πες μου? Ρουμπάι θα πει τετράστιχο στην Αράβικη. Ναι. Ο Ομάρ Κάγιαμ είναι Πέρσης ποιητής που έζησε γύρω στο 1000 ναι. Τα Χριστόν. Αγαπάω πολύ αυτά που έγραψε γιατί ενώ ήταν απεσιόδοξος
έλεγε ότι τα πράγματα έχουν τη δικιά τους πορεία, είναι μοιραία, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αντί όμως να βάλει ένα πιστόλι, ας πούμε, στον κρόταφο για να αυτοκτονήσει, το είδε αλλιώς, ότι πρέπει να γλιτήσουμε, ναι. Εφού η ζωή είναι μικρή, πρέπει να τη γλιτήσουμε, να χαρούμε όσο γίνεται, να μην το δούμε δηλαδή με σήμερα αυτό το πράγμα. Έχει μέσα και την κούπα με το κρασί. Ναι, βέβαια. Ναι. Ήταν και πότες. Στον επόμενο δίσκο υπάρχει μία παραλλαγή σε, συγγνώμη, σε Ινδιάνικο τραγούδι. Έχεις κάνει μια διασκευή σε ένα ποίημα, σε ένα τραγούδι των Πόνι των Ινδιάνων, που εσύ το ονόμασες Άστρο του Πρωινού. Πώς έτσι, δηλαδή, αυτές οι τάσεις σου διαβάζεις πολύ λογοτεχνία ή ποίηση ή τραγούδια που έχουν σχέση με άλλους πολιτισμούς. Ενώ κουβαλάς τη μορφή την παραδοσιακή, τη δημοτική, την ελληνική, μια στα Ινδιάνικα, μια στα Πέρσικα. Ταιριάζουν. Οι μουσικές του κόσμου, οι παραδοσιακές, έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Όσον αφορά τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή, το περιβάλλον, ναι, τα συναισθήματα. Και γι' αυτό με συγκινούν. Ειδικά για τους Ινδιάνους, επειδή όπως είπα στην αρχή είμαι και εγώ ηθαγενής υπαίθρο, νιώθω πολύ κοντά τους. Ο τρόπος που βλέπουν τη ζωή είναι ανεπανάληπτος. Το βλέπουν σαν μικρά παιδιά, το βλέπουν αθώα. Εμείς παραέχουμε πονηρέψεις σήμερα. Ναι. Η γνώση είναι απόγνωση. Μάλιστα. Παρακάτω, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Εκεί που λες για εκείνα τα πουλιά που φιλούνται μέσα στις γης στο πυρωμένο κέντρο, αυτό είναι η εικόνα που σου ήρθε? Πολλές φορές γράφω ακατάληπτα. Χωρίς να ξέρω τι ακριβώς γράφω. Υπάρχει μια θεωρία περί κύλης γης, το ξέρεις? Όχι. Που λέει ότι η γη είναι κούφια μέσα. Ναι. Ναι, και ζουνε πολύ μέσα δηλαδή. Ναι. Και δεν βγαίνουν να μας βρούνε και συχνά, αλλά που και που όταν βγαίνουν, είναι λίγο μια μυστικιστική, ναι, αν θέλεις, ναι, αντίληψη. Όχι, αλλά... Δεν σου πέρασε από το νου δηλαδή, έτσι σου? Όχι, όχι, όχι. Πολλές φορές κάποια συναισθήματα που νιώθω, δεν θέλω να τα εκφράσω έτσι κατευθείαν. Το θεωρώ ανιαρό. Ναι. Και περιγράφω κάποιες εικόνες που με έρχονται, ενδεχόμενα μέσα αυτές τις εικόνες να βγουν κάποια συναισθήματα. Μάλιστα. Θα ξανασταματήσουμε λίγο εδώ. Ελπίζω πραγματικά να μην το βλέπεις ανάγκη αυτό. Για μένα είναι μια ανάγκη να λύσω απορίες. Γι' αυτό ρωτώ. Θα μπορέσω ή θα δημιουργήσω περισσότερες? Μπορεί να δημιουργήσουμε περισσότερες. Πάντως ένα έναυσμα σίγουρα στους θεατές μας δίνουμε. Να την ψάξουν κι αυτοί. Για ζωή απ' την καρδιά μου.
γεμίζει με κρασί. Μπορεί να ξαναζήσω. Συντροφιά λοιπόν με τον Θανάση Παπακοσταντίνου στη Βόλτα, τη ΕΡΤΡΙΑ, συζητώντας για τα τραγούδια του, συζητώντας αναγκαστικά και για τους συντελεστές των δίσκων σου, για ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί σου. Στον πρώτο δίσκο υπάρχει συμμετοχή ενός τραγουδιστή που λέγεται Γιώργος Μιχαήλ. Να μάθουμε κάτι γι' αυτόν. Καταρχήν, στην Αγία Νοσταλγία. Ο Γιώργος Μιχαήλ είναι από την Κοζάνη, ξυλουργός στο επάγγελμα, όπως ο Ιωσήφ. Ένας αγρότης και ένας ξυλουργός. Και ένας ξυλουργός. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γι' αυτό έγινε πέτσινος ο δίσκος. Μου αρέσει πάρα πολύ όμως η φωνή του. Ναι. Και στο μέλλον πιστεύω ότι θα ξαναβρεθούμε μαζί. Ναι. Ναι. Στον επόμενο δίσκο υπάρχουν δύο πιο γνωστά ονόματα, τουλάχιστον για τους Σαλονικιούς, αν σιγά σιγά, νομίζω ότι σιγά σιγά τους έχει μάθει πια όλη η Ελλάδα. Ο Σωκράτης Μάλαμας, η Μελίνα Κανά, τρία τραγούδια ο Σωκράτης, δύο η Μελίνα και μάλιστα στους πότες της στρογγυλής τραπέζης, καλή ώρα, στρογγυλή η τράπεζα, έστω και ένα μικρό τραπεζάκι, όλοι μαζί. Πώς γνωρίστηκες με τους φίλους μας, τους Σαλονικιούς? Μέσα από κοινούς γνωστούς. Μέσα από κοινούς γνωστούς. Ήξερα καλά τον Βασίλη τον Καφούρο που δούλευε μαζί με τον Σωκράτη. Ναι. Και έτσι τον πρωτογνώρισα. Του αρέσαν τα τραγούδια που φτιάχνω και θέλησε να βοηθήσει. Μάλιστα. Τη Μελίνα Κανά τη γνώρισα μέσα από το Σωκράτη. Ναι. Πώς έχεις τίποτα, ξέρω εγώ, έτσι, εντυπώσεις από αυτή την συνάντηση? Καλά τα πήγατε, θα συνεργαστείτε ξανά στο μέλλον? Υπάρχουν σχέδια? Καταρχήν το καταευχαριστήθηκα. Και ο Σωκράτης και η Μελίνα είναι πολύ καλά παιδιά. Είμαστε ομοούσιοι, νομίζω, σε πολλά θέματα. Στο μέλλον... Ένα κοινό που έχετε σίγουρα και οι τρεις είναι ότι μιλάτε λίγο. Εσύ το ξέρεις, αφού και οι δύο περάσαν από την εκπομπή σου. Τυχαίνει να γνωριζόμαστε και λόγω Θεσσαλονίκης, βέβαια, πέρα από τις εκπομπές. Εντάξει, οπότε... Αν και ομολογώ ότι με σένα δυσκολεύομαι περισσότερο από όλους. Όχι, αυτό το λέω προς τιμή σου, εντάξει. Πιστεύω ότι στο μέλλον, με τη Μελίνα τουλάχιστον, ναι, ίσως ξανασυνεργαστούμε. Μάλιστα. Αν μπορέσω να γράψω τραγούδια που θα ταιριάζουν στη φωνή της. Υπάρχουν τραγούδια στο Συρτάρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ή απλώς βρίσκεται σε αγρανάπαυση που λένε? Και στο Συρτάρι, και στην Τουλάβα και... Παντού. Το ζήτημα είναι όμως ότι τα τραγούδια που γράφω, τα γράφω για μένα, δεν μπορώ να γράψω για άλλον. Οπότε, ναι, αν τυχόν ταιριάξει και τις πάνε, κάτι μπορεί να γίνει. Εντάλλως... Μάλιστα. Εμφανίσεις, τώρα πώς το βλέπεις το πράγμα? Πρέπει και να διαδοθούν αυτά τα τραγούδια. Εγώ ρωτώ σίγουρα και για πιέσεις που θα πρέπει να έχουν γίνει, ας πούμε, ή κάποιες επαφές. Βέβαια, συμβαίνουν αυτά. Δέχομαι πιέσεις ένθεν και ένθεν. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχω τη γυναίκα μου η οποία με θέλει εδώ, ναι, από την άλλη έχω την εταιρεία. Και έχει και το δικαίωμα της, δηλαδή, εφόσον βάζει κάποια χρήματα. Δεν μπορούν να συμβαδίσουν αυτά? Ένας οικογενειακός βίος όπως τον αγαπάς εσύ, όπως τον επιλέγεις εσύ, αλλά και συγχρόνως μια καριέρα, ας πούμε. Στο βαθμό που κάνουν άλλοι, όχι. Δεν το θέλω εξάλλου. Ναι. Δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν έχω το ταλέντο. Πρέπει να ζήσω, δηλαδή, την οικογένεια και τα παιδιά. Ύστερα δεν θέλω να απαρνηθώ αυτόν τον τρόπο ζωής που κάνω. Ναι. Θέλω να είμαι ερασιτέχνης, όπως είπα στην αρχή. Αλλά θα βάλω λίγο νερό στο κρασί μου. Ελπίζω αυτό να μην έχει νερό μέσα. Σε αυτό το χώρο έρχεσαι συχνά εδώ, εδώ που είμαστε? Έρχομαι αρκετές φορές. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε ρεμπέτικα τραγούδια. Έχω μια παρέα που βρισκόμαστε κατά καιρούς. Ναι. Συμπότες. Και όπως λέει και εσύ, είναι ένας χώρος πάρα πολύ. Πάντως για εμάς ήταν αποκάλυψη. Πολύ σπουδαίος χώρος. Μου θυμίζει προσωπικά κάποιες ταβέρνες που έχουν κλείσει οριστικά στη Θεσσαλονίκη, του Κρητικού, της Τραπατσάρενα και διάφορες άλλες. Τώρα έτσι επιγραμματικά τις φέρω. Μάλιστα. Να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής.
όσον αφορά τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Να ρωτήσω πόσες φορές έχεις κάνει εμφανίσεις στη τηλεόραση. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βόλτα. Καταρχήν, φαίνεσαι ότι είσαι και εσύ άνθρωπος που τα αγαπάς πολύ τα ενδιάμεσα, τα μίντια. Να σου προσφέρω ένα δώρο, το οποίο έχει σχέση πάλι με ποιήση, μια και έχεις ήδη μελοποιήσει Καγιάμ περσικά, ας πούμε, και έχεις ασχοληθεί και με ινδιάνικο τραγούδι. Νομίζω ότι κάτι λείπει από αραβική ποιήση. Αυτό είναι μια επιλογή και μετάφραση από τον Κωστίμο Σκοφ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι αξιόλογο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχω φέρει και μερικά ακόμη και κινέζικα και τέτοια, θα τα δώσω μετά εκείνα. Ναι, να ναι. Φτιάξεις, να πιάσεις τα πέρατα του κόσμου. Ο λόγος που ήρθα στην εκπομπή είναι γι' αυτό, για το δώρο. Για το βιβλίο, μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι δικαιούσε μάλλον εσύ να έχεις κάνει το όνομά σου Θανάσης. Ξέρεις εκείνο τον ωραίο στίχο που έχει γράψει ο ποιητής ο Χριστιανόπουλος. Που λέει Θανάση, Θανάση, για ένα αλφα έχασες την Αθανασία. Νομίζω ότι εσύ το κέρδισες αλλού. Από τους δρόμους που ακολουθείς με τα τραγούδια και με τις μελωδίες σου και με τους στίχους σου. Εσύ είσαι ποιητής, Όχι, μου αρέσει. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να κάνεις ό,τι μπορείς σε αυτό το είδος του τραγουδίου που έχεις διαλέξει. Στην υγεία σου. Στην υγεία μας. Του κάτω κόσμου οι φύλακες.